Με μια λιτή τελετή, λόγω πανδημίας και φέτος, η πόλη της Μεσίνης, ο Ιερός Κλήρος, οι τοπικές αρχές και ο ευσεβής λαός, με επικεφαλή στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο, υποδέχτηκαν πριν από λίγο την ιερά και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιωτήσης, σε ανάμνηση θαύματος που επιτέλεσε η Θεοτόκος στις αρχές του 17ου αιώνα. Το ιερό εκτύπωμα εναποτέθηκε στον ιερό μετοχιακό ναό της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και θα παραμείνει για 8ήμερο προσκύνημα. Κάθε πρωί και τις 8 μέρες θα τελείται στις 7 ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί στο διάβα των αιώνων σύμβολο αγάπης, προστασίας και ελπίδας για τον κάθε άνθρωπο. Για ένα κόσμο που σήμερα τον κατέχουμε εμείς, αύριο θα τον κατέχουν κάποιοι άλλοι, εννοώ οι υπερχόμενες γενιές, αλλά ποτέ δεν θα ανήκει σε κανέναν. Στον κόσμο όμως αυτό, η Υπεραγία Θεοτόκος θα είναι πάντοτε παρόν και θα αποτελεί το στήριγμα, τη βακτηρία δηλαδή και την ελπίδα του κάθε πιστού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Σήμερα είναι μια ευλογημένη μέρα για την πόλη μας. Είναι η μέρα της υποδοχής της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας εδώ στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, η οποία έγινε με σεβασμό και συγκίνηση. Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν γίνεται η υποδοχή της εικόνας σύμφωνα με την παράδοσή μας, όμως ευχόμαστε και ελπίζουμε του χρόνου να έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα ώστε να γίνει η υποδοχή της εικόνας όπως πραγματικά θέλουμε όλοι. Συμπληρωματικά να πω ότι ευελπιστούμε του χρόνου ύστερα από αίτημα που υποβάλαμε στο Υπουργείο Ιστορικών το Μάιο για καθιέρωση αυτής της μέρας ως επίσημη αργία, ότι θα έχει γίνει αποδεκτό. Υπάρχουν διαδικασίες, θέλει λίγο χρόνο. Του χρόνου ελπίζουμε και με την καθιερωμένη ως αργία τη σημερινή ημέρα θα έχει μια μεγαλοπρέπεια η μέρα της υποδοχής της εικόνας. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους, τους επώνυμους και τους ανώνυμους που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική ημέρα για μας. Θα ήθελα να πω ότι το εμπορικό πανηγύρι δεν έγινε για δεύτερη χρονιά για ευνόητους λόγους. Είναι ένα οικονομικό πλήγμα για τους επαγγελματίες περιοχής. Γι' αυτό παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους προσκυνητές να επισκεφτούν τα καταστήματα της πόλης Μεσίνης αυτό το εναήμερο, γιατί πραγματικά έχουν και ποιότητα και καλές τιμές. Ειδικά ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ανακοινώσει ότι θα έχει εβδομάδα εκτόσεων, εβδομάδα ευνοϊκών τιμών για τους επισκέπτες. Θα ήθελα να συνδέσω τη σημερινή ημέρα με δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι για πρώτη χρονιά φέτος δεν έχουμε ευχολόγια για το Μεσίνη Λάμπαινα. Ήδη ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ανάδοχος, υπάρχει εργολάβος. Τις επόμενες ημέρες υλοποιείται το έργο, ξεκινάει η υλοποίηση αυτού του έργου που κάθε φορά εδώ αυτή τη μέρα ακούγαμε ευχές. Άρα ένα πολύ σημαντικό έργο ξεκινάει που θα βελτιώσει την πρόσβαση αλλά και θα δώσει σε ασφάλεια σε όλους που θα χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο. Επίσης, η πανδημία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Εμείς, επειδή έχουμε μεγάλη ευαισθησία για τους νέους μας, και θεωρούμε ότι η πανδημία εγκλώβησε τους νέους, οι οποίοι έχουν δραστηριότητες και κοινωνική δράση, και για να μπορέσουμε να τους δώσουμε σημείο εκτόνωσης, σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, εγκαινιάζουμε το νέο δημοτικό στάδιο, το πλήρως αναφεθισμένο δημοτικό στάδιο, μόνο και μόνο γιατί στην αιχμή του δώρα της προσοχής μας είναι η νέα γενιά και τους δίνουμε μια δυνατότητα άθλησης και εξόδου από αυτό που έχει προκαλέσει η πανδημία. Χρόνια πολλά σε όλους. Υποδεθήκαμε σήμερα εδώ στη Μεσίνη την ιερά εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας χωρίς οδηπορία, χωρίς λιτάνευση και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά διότι είναι τα μέτρα και ο κορονοϊός. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι η τελευταία που συμβαίνουν όλα αυτά τα άσχημα και εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει του χρόνου να είναι όλα κανονικά. Επ' ευκαιρία θέλω να πω ότι επειδή δεν γίνεται το νησιώτικο πανηγύρι για δεύτερη χρονιά πρέπει όλοι να επισκεφθούμε την πόλη της Μεσίνης σε αυτή την περίοδο να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία και οικονομία. Επίσης θέλω να θυμηθώ αυτή τη μέρα σε αυτό τον τόπο που το 2011, 12, 13 εγένοντο δηλώσεις οι οποίες περί του δρόμου Μεσίνη-Αρχαία Μεσίνη οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν
Ήδη, όπως γνωρίζετε, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας έχει υπογράψει τη σύμβαση κατασκευής του έργου και πολύ γρήγορα ξεκινούν οι εργασίες για το Μεσίνη Λάμπεν. Βεβαίως, το υπόλοιπο κομμάτι, το Λάμπεν Αρχαία Μεσίνη, είναι πανέτοιμο. Απλά χρειάζονται οι πιστώσεις, που θέλω να το επισημάνω και αυτό. Χάσαμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες τα προηγούμενα 9,5 χρόνια που το ΕΣΠΑ είχε πολλά χρήματα. Τώρα τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Θα παλέψουμε όμως από τις εκτόσεις του συγκεκριμένου έργου και του Φιλιατρά Γαργαλιάνη, που ήδη και αυτό δρομολογείται, να είναι η πηγή χρηματοδότησης του Λάμπενα Αρχαία Μεσίνη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγία η Βουλκανιώτισσα να σκεπάζει την Μεσίνη και όλη τη Μεσσηνία. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στις ευσταθίες και στους ευστάθιους που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγιά μας η Βουλκανιώτισσα, που σήμερα υποδεχτήκαμε να προστατεύει την πόλη της Μεσίνης, το όνομά μας, το έθνος μας, τις ένοπλες δυνάμεις μας. Να δίνει υγεία σε όλους, να δίνει φωτισμό, να δίνει ελπίδα. Του χρόνου να εορτάσουμε και να υποδεχτούμε με συνθήκες καλύτερες όπως παλιότερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είχαμε σήμερα στη Μεσίνη τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας. Ένα ιερό σύμβολο της ορθοδοξίας μας, του τόπου μας, στο οποίο όλοι μας βρίσκουμε από κούμπι τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο καθένας. Εύχομαι η Παναγία να προστατεύει τον τόπο μας, τη Μεσσηνία, ολόκληρη την περιοχή της Μεσίνης και κυρίως εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ, χωρίς μάσκες, περισσότερο ελεύθεροι, να τις γιορτάσουμε με τη λαμπρότητα που τις αξίζει. Χρόνια πολλά σε όλους. Παναγία Βουλκανιώτισσα, προστάτητα της πόλης της Μεσίνης, αλλά και ολόκληρης Μεσσηνίας, να δίνει δύναμη σε όλους, κουράγιο και φυσικά να βοηθήσει όλους γρήγορα να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να αφήσουμε πίσω την πανδημία. Χρόνια πολλά, υγεία, κάθε καλό σε όλους και του χρόνου πλέον να το γιορτάσουμε όπως έχουμε συνηθίσει κάθε φορά να την γιορτάσουμε. Χρόνια πολλά. Έφτασε σήμερα στην πόλη της Μεσίνης για 9ήμερο προσκύνημα η εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Βέβαια θα εορταστεί με διαφορετικό τρόπο όπως και πέρυσι. Εγώ προσωπικά εύχομαι στη Μεσίνη χρόνια πολλά, σε όλους τους Μεσίνιους, αλλά και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά. Αποδεχόμαστε την Παναγία της Βουλκανιώτισσα με αυτόν τον τρόπο. Ένας τρόπος που δεν της αρμόζει. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε η επόμενη χρονιά να είναι όπως ήταν πριν 3 χρόνια και να την υποδεχτούμε με την αξία που πρέπει και που το δικαιούται για την πόλη μας. Όπως θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα τον κόσμο να επισκεφτεί την πόλη της Μεσίνης λόγω του Πανηγυρίου και με την ευκαιρία της προσκύνησης προς την Παναγία μας να ενισχυθεί και η πόλη της Μεσίνης. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά στη Μεσίνη, χρόνια πολλά σε όλους τους Μεσίνιους. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όπως κάθε χρόνο να προσκυνήσουμε τη χάρη της Παναγίας Βουλκανιώτισσας. Σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της υγειονομικής κρίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε από την μητέρα όλων μας, την Παναγιά, να μας δώσει δύναμη, να μας δώσει υπομονή, να μας δώσει αισιοδοξία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, η υγειονομική κρίση είναι εδώ, το βλέπουμε συνεχώς καθημερινά μέσα από τα κρούσματα, δεν υποχωρεί και οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Να ακούμε τους οδηγούς και να προτρέπουμε όλους να εμβολιαστούν. Είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Είναι το εισιτήριο για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά. Παναγιά Βουλκανιώτισσα να είναι προστάτηδά μας, στη Μεσίνη, σε όλη τη Μεσσηνία. Είμαστε όλοι εδώ για να χαρούμε μαζί αυτή την πραγματικά λαμπρή μέρα. Πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε για τον τόπο μας. Διότι η Ελλάδα, η Μεσσηνία, η περιφέρεια έχει ανάγκη όλους. Δεν περισσεύει κανείς αυτή την προσπάθεια. Όπως σήμερα όλοι μαζί βρεθήκαμε εδώ, έτσι όλοι μαζί να συνεχίσουμε για το καλό της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά.